Η Κατερίνη και ολόκληρη η Πιερία βρέθηκε στο πλευρό της Μυρτούς Παπαδομιχελάκη, της κοπέλας που έγινε σύμβολο της θέλησης για ζωή. Η Μυρτό βρέθηκε στην Κατερίνη για να παρακολουθήσει φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου με φιλανθρωπικό χαρακτήρα ανάμεσα σε βετεράνους του Πιερικού και στη μεικτή ομάδα των φίλων της ΑΕΚ Κατερίνης. Στο γήπεδο, μαζί με τους εκατοντάδες θεατές, βρέθηκε και ο Δήμαρχος Κατερίνης, Κώστας Κουκοδήμος. Θυμίζουμε ότι το καλοκαίρι του 2012, στην Πάρο, η ανήλικη τότε Μυρτό Παπαδομιχελάκη έπεσε θύμα ξυλοδαρμού, βιασμού και ληστείας από τον παράνομο μετανάστη Αχμέτ Βάκας. Οι τραυματισμοί που υπέστη η κοπέλα της προκάλεσαν μόνιμη αναπηρία, καθώς ο Αχμέτ Βάκας τη χτύπησε στο κεφάλι με πέτρα που ζύγιζε 5 κιλά. Ο δράστης καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τη ληστεία, 18 χρόνια για απόπειρα ανθρωποκτονίας, 18 χρόνια για βιασμό και 3 μήνες για παράνομη εργασία.